Χριστιανά, τι είναι αυτό που σε γεμίζει και σου δίνει την ενέργεια και την όθηση που λέγαμε. Πάντα εκεί το φεύγω. Μα και εγώ προσπαθώ να το πάρω σιγά σιγά εκεί. Ρε, πήγαινε το κατευθείαν παραδείγμα. Πάτε το κατευθείαν. Είναι όπου θέλετε να πάτε κατευθείαν. Κοίτα, το να είσαι καλά στην προσωπική σου ζωή και να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου ο οποίος σε κάνει να νιώθεις ότι είναι εντάξει να είσαι όπως θέλεις να είσαι, γιατί δεν μπορείς να είσαι μέσα στο σπίτι σου σφιγμένος, να σκέφτεσαι τι θα πεις, πώς θα αντιδράσεις, τι θα σκεφτείς. Πάρα πολλές φορές σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι πελάρα, μπορεί να μην ισχύει, μπορεί να είναι... Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου να τα λες χωρίς να σου πει «Μα τι πελάρες μου λες τώρα» ή ξέρεις, να μην είναι έτοιμος συνέχεια να σε αρπάξει από το λαιμό, να μπορείς να μιλήσεις, δηλαδή αν δεν μπορείς να μιλήσεις μέσα στο σπίτι σου, να εκφραστείς. Τραγωδία. Ναι, τραγωδία. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η τραγωδία, τη ζουν πολλοί άνθρωποι. Πολλοί και δεν μιλούν και συνεχίζουν. Ναι. Τι αγαπάς τον Γιώργο? Τα πάντα. Είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Αν και δεν μ' αρέσει να μιλάω πάρα πολύ έτσι, για τον Γιώργο, αλλά πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε κερδίζει σε όλα τα επίπεδα σαν άνθρωπος. Εσένα τι είναι αυτό που σε κέρδισε? Ποιο ήταν το πρωταρχικό που σε εντυπωσίασε όταν το γνώρισες και είπες «Όπα, κάτι υπάρχει εδώ»? Μπορώ να εστιάσω σε έρωτας με την πρώτη ματιά? Όχι, δεν ήταν με την πρώτη ματιά. Αλλά ήταν κάτι που ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, στην αρχή ήμασταν έτσι και οι δύο λίγο επιφυλακτικοί. Αλλά ήταν κάτι που οι εξελίξεις μας πρόλαβαν τόσο γρήγορα που ήταν κάτι που ήρθε πάρα πολύ νωρίς στη ζωή μας. Σκέψε ότι είμαστε ένα χρόνο σχεδόν μαζί. Σχεδόν ένα χρόνο, δηλαδή συμπληρώνουμε ένα χρόνο αυτό το διάστημα. Και ζήσαμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Συγκατοικήσαμε, αραβωνιαστήκαμε. Περάσαμε από άλλες εμπειρίες δύσκολες που σε φέρνουν πιο κοντά. Πολλά πράγματα. Ο γάμος υπάρχει στο μυαλό σας? Υπάρχει, ναι, αλλά δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε ακόμη. Είσαι η γυναίκα που έχει πάντα από μικρό κοριτσάκι τον ηθικό που θα το φορέσεις, που θα σε πάει μπαμπά στην εκκλησία, που θα είναι στολισμένο. Αυτό το παραμυθένιο. Κοίτα, δεν το είχα τόσο πολύ στο μυαλό μου με την έννοια του να φανταστώ πως θα είναι στολισμένο και τον ηθικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ η έννοια του γάμου, της οικογένειας κλπ. Παρ' όλα αυτά, λέω στον Γιώργο, μήπως είμαστε πολύ, ότι να είναι, μήπως πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, έτσι, να βρούμε λίγο χρόνο, να κάτσουμε να δούμε πότε τελικά θα παντρευτούμε, πότε... Εντάξει, έχουμε κάτι στο μυαλό μας, αλλά... Πρέπει να βρεις και εκκλησία, ξέρεις, Είναι αρρωστικιασμένες, μου λέει, αλλά θα σου πω κάτι, η ζωή μας προλαβαίνει τόσο πολύ. Και δεν μ' αρέσει να κάνω σχέδια, αν και ξέρω ότι για να κάνεις ένα γάμο πρέπει να το προγραμματίσεις και 2 χρόνια πιο πριν. Εμάς μας κόβω και να προγραμματίσουμε το γάμο, ξέρω εγώ, ίσως και 1-2 μήνες πριν. Αρκεί να βρείτε εκκλησία. Αρκεί να βρούμε εκκλησία, ναι. Εντάξει, αν δεν έχεις κάποια συγκεκριμένη, μπορείς να παντρευτείς σε οποιαδήποτε. Θα σου βρούμε εμείς. Θα βρούμε καλές σχέσεις με τον Μαγκιά. Το φαντάζεσαι λαμπερό, πολύ κόσμο ή θα προτιμούσες να εξοκλήσει 5 άνθρωποι? Κοίτα, μ' αρέσουν πάντα τα πιο έτσι, μικρά, απλά. Είναι στιγμές αυτές που θέλεις έτσι να τις ζήσεις με τους δικούς σου ανθρώπους. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι πόσο κλειστός μπορεί να είναι ένας γάμος που θέλεις να έχεις τους φίλους σου, την οικογένειά σου, τους συγγενείς σου. Αλλά προσπαθείς εκεί να ζυγίσεις, να μετρήσεις λίγο τα πράγματα και παίρνεις κάποιες αποφάσεις μαζί με τον σύντροφό σου, να δεις τι θέλει και ο ίδιος, τι θέλεις και εσύ και κάπου θα συναντηθείς στη μέση. Χριστιανά, έλεγες πριν ότι μέσα σε ένα χρόνο έζησες πάρα πολλά με τον Γιώργο. Σε φόβησε καθόλου κάποιες στιγμές το ότι γίνανε όλα τόσο γρήγορα? Από τη δική μου πλευρά θεωρώ ότι δεν πρέπει να κολλάμε σε χρονικά περιθώρια οτιδήποτε. Κοίτα, δεν πιστεύω ότι θα έρχονταν τόσο γρήγορα τα πράγματα. Ενώ γενικά, αν με ρωτούσες, ξέρω εγώ, πριν 5 χρόνια, αν μέσα σε ένα χρόνο, θα σου έλεγα λίγο δύσκολο. Πρέπει να δεις, να ζήσεις τον άλλον. Αλλά όταν ο άλλος είναι και ανοιχτό χαρτί μπροστά σου και είναι τόσο καθαρός σαν άνθρωπος και τα πράγματα έρχονται τόσο αβίαστα από μόνα τους, τότε γιατί να τα σταματήσεις εσύ με τις αμφιβολίες, τους φόβους, ενώ όταν έχεις έναν άνθρωπο απέναντι σου που δεν σου προκαλεί οποιοδήποτε από αυτά τα συναισθήματα. Και μόνο θετικά συναισθήματα σου προκαλεί και αγάπης και ασφάλειας και σιγουριάς, τότε γιατί να το φοβηθείς και να βάλεις φρένο. Γήπεδο πήγαινες πάντα? Όχι, μα δεν πηγαίνω και τώρα πολύ.
Πρέπει να έχω πάει τρεις φορές. Α, αυτό είναι. Ναι.